Έχουμε λοιπόν προκαταβολή συντάξεων. Ποια είναι τα δεδομένα? Αυτό που βλέπουμε, 40.000 αιτήσεις, θεωρείται ικανοποιητική ανταπόκριση, κύριε Μαυρονά, ή λίγοι ενδιαφέρθηκαν τελικώς? Θα έλεγα μέτρια ανταπόκριση. Γιατί πολλοί δεν πίστεψαν σε αυτό το μέτρο. Το είδαν με αχυποψία. Υπήρξαν πάρα πολλοί. Θεώρησαν ότι αν έμπαιναν στην πλατφόρμα και αν έμπαιναν στον θεσμό αυτής της προκαταβολής σύνταξης, θα είχαν καθυστέρηση στην απονομή της οριστικής σύνταξής τους. Άρα το φοβήθηκαν. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Αλλά αυτό δείχνει γενικότερα την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει κάθε εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας. Σου λέω άλλος, κάτσε να περιμένω λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω να πάρω τα κανονικά. Μην μου δώσουν τώρα ένα έναντι και περιμένω πολύ περισσότερο. Έχει φοβηθεί. Έχει καταλάβει ότι είναι άλλη διαδικασία το ένα και δεν εμπλέκεται με το άλλο. Αλλιώς είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Απλά επειδή όλοι έχουμε διαπιστώσει την στροφή πλέον της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας προς τις εκκρεμείς συντάξεις, που εκκρεμούν τόσα χρόνια και ήταν κάτι σωστό, ο κόσμος αρχίζει να φοβάται ότι θα μείνουν πίσω οι νέες συντάξεις. Άρα βλέπουμε ότι όσοι είναι κοντά στο να εκδοθεί η σύνταξή τους, άρα αυτοί μπαίνουν στους νέους συνταξιούχους, φοβούνται ότι θα λειτουργήσει ως χαπάκι, ως ανακούφιση και για το Υπουργείο Εργασίας αυτή η προκαταβολή σύνταξης και θα παραταθεί κι άλλο η αναμονή τους. Αυτοί που έσπευσαν θα πάρουν δεν λεφτά. Έχει καμία σχέση. Αυτοί που έσπευσαν λοιπόν θα πάρουν τα λεφτά τους τώρα πριν το Πάσχα, ενώ το σημαντικό είναι ότι και άλλοι περίπου 15.000, δηλαδή συνολικά 55.060 είχαν μπει στην πλατφόρμα. Άρα για ενδιαφέρον δείχνει, δηλαδή. Ενδιαφέρθηκαν, το ξεκίνησαν, ναι. Μπορεί να το κάνουν και μετά. Ενδιαφέρθηκαν, κάποιοι δεν συνέχισαν. Είχαμε 44.000 αιτήσεις περίπου και έχουμε περίπου 36.000 αιτήσεις οι οποίες προχώρησαν και θα πληρωθούν πριν από το Πάσχα. Πάντως, ένας λόγος που μπορεί κάποιος να μην το έκανε ήταν, όπως είπαμε, να φοβήθηκε. Άλλος μπορεί, επειδή χρωστάει, δεν πήγε καν στον κόπο. Επειδή δεν χρωστάει και ξέρει πολλά, δεν πρόκειται να τα βρω, δεν θα μου τα δώσουν. Άλλοι βεβαίως και να θυμίζουμε ότι στα ταμεία και στον ΟΓΑ, που είναι μικρότερο το όριο της οφειλής, αλλά πολύ περισσότερο στο ΤΕΔΕ, που αν χρωστάς πάνω από 20.000 ή στο ΕΤΑΑ, αν χρωστάς πάνω από 15.000, αυτό είναι απαγορευτικό για να πάρεις προσωρινή σύνταξη. Αν δεν πληρώσεις αυτά τα λεφτά. Οι άνθρωποι δεν είχαν καν δικαίωμα. Από τις 100.000 που περιμένουν, κάποιοι κάτι σπράττουν τώρα, μια σύνταξη χειρίας, μια δική τους γύρατος. Άρα λοιπόν αυτοί αποκλείονταν επίσης, επειδή έχουν ήδη μια σύνταξη που τρέχει. Έτσι, ήταν όμως αυτοί που για πρώτη φορά στη ζωή τους θα δουν να μπαίνει σύνταξη στο σπίτι πριν και το Πάσχα. Και το τελικό, κύριε Μοσχονά, κύριε Μαυρονά, συγγνώμη, πότε το βλέπετε? Βλέπετε δηλαδή να έχει επιταχυνθεί κάπως η διαδικασία ή όχι? Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα για την προκαταβολή αυτή τη σύνταξη θα δοθούν τα λεφτά όντως πριν από το Πάσχα. Τώρα, για την οριστική σύνταξη, για αυτό που μας καίει, εγώ δεν βλέπω κάποια επιτάχυνση. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι περιμένουμε να πάρουν σάρκα και ωστά οι εξαγγελίες του Υπουργού, δηλαδή να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ, ο ΙΕΦΚΑ, με νέο προσωπικό. Είδαμε ότι σκοπεύει να βάλει στη μάχη και δικηγόρους και λογιστές. Θα δούμε αν θα το κάνει αυτό. Εκεί πέρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα, γιατί δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να είναι υπεύθυνος για να εκδώσει μια σύνταξη. Έχουμε δει διάφορους οι οποίοι δεν ξέρουν τις διαδικασίες. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια πιστοποίηση για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία και κυρίως την υλικοτεχνική υποδομή, όπως έχει εξαγγείλει ο κ. Κατριδάκης, για να μπορέσουν να τρέξουν. Να δώσουμε... Έτσι.